χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τις άλλες φυλές, δηλαδή Πόιντερ, Επανιέλ κλπ, θα απαντήσω με την απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Λάβερακ σε ερώτηση που του έχει γίνει για το θέμα αυτό και που με καλύπτει πλήρως. Η απάντηση λοιπόν είναι, ανάμεσα στα κυνηγόσκυλα δεν υπάρχει κάποιο που να είναι γενικώς πιο χρήσιμο, πιο όμορφο και να έχει καλύτερη όσφρηση από το σέτερ. Και καλύτερο χαρακτήρα θα προσθέσω εγώ. Ο χαρακτήρας του σέτερ είναι που σε μαγεύει. Είναι ανθρωποκεντρικό, ευαίσθητο. Δένεται με το αφεντικό του. Του αρέσει να εκδηλώνει τα αισθήματά του και του αρέσει να μαθαίνει. Το σέτερ είναι το κορυφαίο γενικής χρησιμότητας από όλα τα κυνηγόσκυλα. Έχει δύναμη και αντοχή. Έχει μεθοδική έρευνα. Ταιριάζει σε όλες τις εδαφικές ιδιαιτερότητες, σε όλες τις περιοχές, σε όλους τους καιρούς. Κρύο, ζέστη, βροχή, δεν διαλέγει καιρό, δεν διαλέγει εδάφη. Προσωπικά εμένα με εκφράζει απόλυτα ο τρόπος εργασίας του αγγλικού σέτερ και ο τρόπος που εκδηλώνει όλα τα στοιχεία που έχει μέσα του και επηρεάζουν τις ενέργειές του προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο ψυχισμός του και οι στιλιστικές του ιδιότητες είναι αυτά που το κάνουν να διαφέρει από τις άλλες φυλές, αγγλικές και υπηρωτικές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να συγκρίνουμε το σέτερ με άλλες φυλές και κυρίως να το βάζουμε σε διαδικασία ανταγωνισμού, ειδικά με το Πόιντερ περιού ο λόγος. Για μένα δεν υφίσταται ανάμεσα σε αυτές τις δύο φυλές καλύτερο, χειρότερο κλπ. Γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικές νοοτροπίες, δύο διαφορετικούς καλπασμούς, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η προσπάθεια ανταγωνισμού δύο διαφορετικών σκύλων βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποτυπωθεί και στην εκτροφή. Η προσπάθεια αύξησης ταχύτητας στο μέγιστο έχει κάνει κακό και στις δύο φυλές. Στο Πόιντερ παλαιότερα και στο Σέτερ τα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν είναι εύκολο να γίνει εδώ στο βουνό.